Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, έντονες αντιδράσεις στους κατοίκους της περιοχής της Φοινικιάς Ηρακλείου Κρήτης έχει προκαλέσει αδειοδότηση εγκατάστασης αποθήκευσης φιαλών υγραερίου 49,7 τόνων σε κατοικημένη περιοχή, όχι 60 ή 50,1, 49,7 τόνων σε κατοικημένη περιοχή. Κρατήστε το αυτό. Συγκεκριμένα, η υπαίθρια αποθήκη φιαλών υγραερίου κατασκευάζεται δίπλα, 5 μέτρα απόσταση, από άλλες εγκαταστάσεις με μεγάλο πυροθερμικό φορτίο και υψηλής επικινδυνότητας. Όπως για παράδειγμα, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης ξύλου, κοπή σιδήρου, αλουμινίου, πρατήριο υγρό καυσίμων, πυλώνες υψηλής τάσης και πολλές άλλες εγκαταστάσεις. Μάλιστα, οι αποστάσεις μεταξύ των επιχειρήσεων είναι μικρές, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο για την εκδήλωση ενός φαινομένου ντόμινο εκρήξεων στην περιοχή σε περίπτωση ατυχήματος ή φυσικής καταστροφής. Επιπλέον, πέρα από το ότι η εγκατάσταση δεν έχει έξοδο διαφυγής, εφάπτεται στο δημοτικό δρόμο δημοσίου συμφέροντος και δεν έχει κυκλοφοριακή σύνδεση, ενώ είναι τέτοια η δόμηση στην περιοχή που θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχουν πρόσβαση πυροσβεστικά οχήματα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Είναι πρόκληση ότι η υποκατασκευή εγκατάσταση αποθήκευσης φιαλών υγραερίου βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από το χάρτη σε περίπτωση πρόκληση ατυχήματος. Πρόκειται για κύριες κατοικίες με μόνιμους κατοίκους. Επιπλέον, σε απόσταση 7 μέτρων από την εγκατάσταση βρίσκεται η στάση αστικού και σχολικού λεωφορείου, ενώ στον οικιστικό ιστό της περιοχής βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις του παιδικού χωριού SOS. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση δηλώνουν την αντίθεσή τους όχι μόνο οι κάτοικοι, και θα καταθέσω στα πρακτικά την επιστολή τους με τις υπογραφές, αλλά έμποροι, βιοτέχνες της περιοχής, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης, ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Ηρακλείου, επισημένοντας τους κινδύνους πρόκλησης ατυχήματος μεγάλης έκτασης με ανυπολόγιστες συνέπειες. Η εγκατάσταση τόνων υγραερίου στην καρδιά της περιοχής έχει τη σφραγίδα της δικής σας κυβέρνησης, βέβαια και των προηγούμενων, στα πλαίσια της πολιτικής που θυσιάζει την ασφάλεια των κατοίκων για τα επιχειρηματικά κέρδη. Σε αυτή την κατεύθυνση εξυπηρέτησης της επιχειρηματικής δράσης σε βάρος της προστασίας του λαού, με κία του 2020 επεκτάθηκε το όριο εναπόθεσης υγραερίου. Υπενθυμίζω ότι μέχρι το 2020 τέτοια επιχείρηση με ποσότητα αποθήκευσης μεγαλύτερη από 10 τόνους, ποσότητα της τάξης του 20% της δηλωθήσας, κατατασσόταν στην κατηγορία μέσης όκλησης που αυτομάτως απαγόρευε την ίδρυση και λειτουργία της σε αυτή την περιοχή. Έτσι, ενώ το όριο για να αντιμετωπίζεται η επιχείρηση ως εγκατάσταση που μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα μεγάλης έκτασης είναι η 50 τόνη υγραέριο, με τη δήλωση οριακά μικρότερης ποσότητας, 49 τόνων αντί 50, θεωρείται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Δηλαδή, με 50 τόνους υπάρχει κίνδυνος και με 49,7 τόνους, όπως προβλέπει η συγκεκριμένη άδεια, δεν υπάρχει. Δεν βλέπετε εδώ κάτι το φωτογραφικό και με εγκληματικές προεκτάσεις ζήτημα? Η απομάκρυση ως εκ τούτου της εγκατάστασης αποθήκευσης φιαλών υγραερίου, που είναι επικίνδυνη για ατυχήματα μεγάλης έκτασης στην περιοχή, είναι επιβεβλημένη. Και σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, σε ποιες ενέργειες απροβείτε για να ακυρωθεί η συγκεκριμένη κία 92-108-1045 του 2020, η οποία ορίζει ως ανώτατο όριο αποθήκευσης ποσότητας υγραερίου τους 50 τόνους και να επανέλθει το όριο στους 10 τόνους, όπου ξεπερνώντας το να απαγορεύεται η ίδρυση και η λειτουργία μιας τέτοιας επιχείρησης σε κατοικημένη περιοχή. Καλώς. Επιπλέον, και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, την ακύρωση της διοικητικής πράξης βεβαίωσης χρήσης γης 12.004 21 πρώτου του 2021, ως προϋπόθεση ακύρωσης της έγκρισης εγκατάστασης της εν λόγω επιχείρησης που έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Ευχαριστώ. Ωραία. Πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, άκουσα με προσοχή την επερώτησή σας. Σέβομαι την αγωνία και τον προβληματισμό που εκφράζετε με όσα αναφέρατε πριν. Θέλω να σας πω ότι αδειοδοτήσεις για λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων διέπονται από τις εξής παραμέτρους. Η μία είναι και αφορά στην οδηγία Σεβέζο 1, Σεβέζο 2, Σεβέζο 3,
από το 1988 η πρώτη, στο 2016 η τελευταία, όπου σε αυτήν και ανάλογα με τα υλικά αποθήκευσης και την επικινδυνότητα αυτών των υλικών, αυτό το οποίο μπαίνει ως όριο για να υπάρχει υπαγωγή στην οδηγία σε βέζο είναι από πλευράς βάρους οι 50 τόνοι. Αυτό διαχρονικά μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά την κοινή υπουργική απόφαση προσαρμογή στην οδηγία σε βέζο όπως αναφέρθηκα πριν. Η επόμενη παράλληλη διαδικασία αφορά στην περιβαλλοντική κατάταξη τέτοιων δραστηριοτήτων. Για την περιβαλλοντική κατάταξη έχουν εκδοθεί κοινές υπουργικές αποφάσεις σε διάφορες περιόδους. Η τελευταία είναι το 2020, όπως αναφερθήκατε και εσείς, αλλά υπάρχουν και προηγούμενες το 2016, το 2002 και το 1990. Σε ό,τι αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις κατάταξης περιβαλλοντικά στην κατηγορία Β και από πλευράς διαδικασίας τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτά που ίσχυαν και πριν το 2020. Τα ίδια ακριβώς επαναλαμβάνονται. Παράδειγμα, και εδώ αναφέρονται, ανάλογα με το πόσα κυβικά είναι αυτή η χωρητικότητα αυτής της εγκατάστασης και πόσα είναι τα μόρια τα οποία συγκεντρώνονται. Τα μόρια, η μοριοδότηση έχει να κάνει με τις χρήσεις, έχει να κάνει με το πού βρίσκεται η εγκατάσταση, αν είναι εντός σχεδίου, εκτός σχεδίου, αν έχει πρόσωπο σε δρόμους, αν έχει διάφορες άλλες ιδιαιτερότητες, αναφέρονται μέσα στην κοινή υπουργική απόφαση και στη μοριοδότηση. Σύμφωνα λοιπόν με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, επειδή τα μόρια που συγκεντρώνονται για την συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι 40 και ταυτόχρονα ο όγκος είναι 95 κυβικά μέτρα, σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που ξαναλέω δεν έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, ήταν και πριν και αναφέρθηκα στις παρατηρήσεις μου και στις αναφορές μου, ισχύει αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Κρίσιμο λοιπόν αν οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης και τη συγκεκριμένη περίπτωση με το σχέδιο χωρικής θικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης στη συγκεκριμένη θέση προβλέπονται ειδικές κατηγορίες αν και αυτή την οποία συζητούμε σήμερα. Άρα η απάντησή μου καταρχήν είναι ότι σε ό,τι αφορά, τελειώνω κύριε Πρόεδρε και θα συνεχίσω στη δευτερολογία, σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει και για το οποίο θα αναφερθώ για διορθώσεις στη δευτερολογία μου, επιτρέπει με τα χαρακτηριστικά που ανέφερα την δραστηριότητα τη συγκεκριμένη. Το ότι προκύπτουν όμως θέματα με αφορμή τις παρατηρήσεις που αναφερθήκατε σαν πραγματική κατάσταση, με όμορες δραστηριότητες που επιτείνουν την ένταση αλλά και την ασφάλεια από πλευράς επικινδυνότητας, θα συμπληρώσω στη δευτερολογία μου ποιες είναι οι σκέψεις που απασχολούν για να παρέμβουμε να προλαμβάνουμε καταστάσεις που μπορεί εν δυνάμει να υπάρξουν ακόμη πιο επικίνδυνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, αυτό που ζητούν οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες της περιοχής, οι επιστημονικοί φορείς, είναι η ακύρωση της ΚΙΑ. Προφανώς αυτά που λέτε τα προβλέπει η ΚΙΑ, τα προβλέπει η νομοθεσία, όλα όσα μας είπατε και το ιστορικό που μας αναλύσατε. Το ζήτημα είναι, μπορεί με πολιτική βούληση να αλλάξει η κοινή υπουργική απόφαση και οι όποιες διατάξεις επιτρέπουν την εγκατάσταση τέτοιων επιχειρήσεων. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Και προσέξτε να δείτε. Εγώ θα το πω καθαρά, πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Η μεθόδευση είναι εγκληματική. Δεν χωράει αμφιβολία περί αυτού. Η υπόθεση των Ντεμπών με τους 57 νεκρούς πρέπει να σας θορυβήσει και να έρθετε πρώτων ευθυνών σας. Αναφέρουμε στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο. Δεν μπορεί κανείς να κρύβεται πίσω από ένα νόμο, πίσω από μια ΚΙΑ για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η αντίθεση πραγματικά που υπάρχει ανάμεσα στα επιχειρηματικά συμφέροντα, το κράτος που με κάθε τρόπο τα εξυπηρετεί και από την άλλη η ασφάλεια του λαού. Γιατί αυτό αποδεικνύει η ΚΙΑ του 2020, επεκτείνοντας το όριο εναπόθεσης υγραερίου από τα 10 στα 249 κυβικά για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε βιοτεχνικές περιοχές χαμηλής όχλησης. Η περιοχή είναι χαμηλής όχλησης, η περιοχή της Φοινικιάς.
Την ίδια στιγμή που επιχειρηματικές επενδύσεις διευκολύνονται με fast-track διαδικασίες από κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό κράτος, ο λαός πραγματικά είναι απροστάτευτος απέναντι σε τέτοιου είδους κινδύνους. Άρα λοιπόν με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά, αυτά που είπατε, γιατί δεν είναι μόνο η οικία του 2020, είναι και αυτά που νομοθετήθηκαν το 2016, είναι η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, είναι από τις αρχές της δεκαετίας του 90 κτλ. Με ευθύνη λοιπόν όλων των κυβερνήσεων, ο κρατικός έλεγχος και ο μηχανισμός αντιμετώπισης έκτακτων συνθήκων είναι υποτυπώδης έως ανύπαρκτος. Είναι φανερό λοιπόν πως ο κίνδυνος ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έντασης καραδοκεί και η όποια νόμιμη έγκριση της επένδυσης δεν μπορεί να αναιρεί τους σοβαρούς κινδύνους που υπάρχουν και μοναδικός νόμος πρέπει να είναι αυτό που λένε οι ίδιοι κάτοικοι της περιοχής, η ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, των οικογενειών και των περιουσιών τους. Όμως και σε αυτή την περίπτωση, επιτρέψτε μου, η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου έβαλε μπροστά ως άλοθη το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο εφαρμόζεται. Καν απόφαση με την πολιτική της προέκταση για στήριξη του αγώνα των κατοίκων για να σταματήσει αυτό το έγκλημα και οφείλω αυτό να το σημειώσω εδώ πέρα. Σήμερα λοιπόν γίνεται φανερό από όσο ποτέ άλλοτε ότι πίσω από τα μεγάλα προβλήματα, πίσω από την απουσία ουσιαστικής προστασίας από βιομηχανικά ατυχήματα και καταστροφές όπως σεισμοί και πλημμύρες, η καταστροφή του περιβάλλοντος βρίσκεται ο ίδιος αντίπαλος που οδηγεί στην αφέμαξη του λαϊκού εισοδήματος, της ακρίβειας και της φτώχειας. Άρα λοιπόν, η πρόταση εδώ παραμένει. Θέλουμε στη δευτερολογία, τη δική σας, με θάρρος να βάλετε το ζήτημα πολύ ξεκάθαρα. Και η πρόταση απέτηση είναι η εξής: να κυρωθεί η άδεια εγκατάστασης επιχείρησης σε κατοικημένη περιοχή. Μάλιστα, να γίνει αναθεώρηση των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων στην περιοχή, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η επιχείρηση, είναι και πολλές άλλες οχλούσες. Και να υπάρξουν μέτρα πρόληψης και ενίσχυσης των υποδομών αντιμετώπισης ατυχήματος στη βιοτεχνική περιοχή της Φοινικιάς. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, είπα και πριν ότι σε ό,τι αφορά το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και σύμφωνα με αυτό, το οποίο σίγουρα έχει και ελλείψεις και χρήζει περαιτέρω πρόσθετων παραμέτρων που θα διασφαλίζουν ακόμη περαιτέρω την ασφάλεια. Διότι ανάλογα με το μέγεθος της επικινδυνότητας πρέπει να αυξάνουν και τα μέτρα ασφαλείας. Τέτοιες εγκαταστάσεις, και δεν αναφέρομαι στο μέγεθος αλλά στα υλικά, υπάρχουν και εντός σχεδίου πόλης. Σε μικρότερες ποσότητες βέβαια, γιατί δεν επιτρέπονται μεγάλες. Όπου όμως και αν εγκαθίστανται, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας, πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας και όχι μόνο να προβλέπονται, αλλά και να πραγματοποιούνται και να ελέγχονται ότι όλα αυτά ανά πάσα στιγμή είναι σε λειτουργία. Θα σας πω επεκτείνοντας, γιατί διάβασα τις παρατηρήσεις ό,τι αφορά όμορες δραστηριότητες που δεν είναι όμοιες, σαν και την αυτήν που συζητούμε, όπως αλληλεπιδρά και επιτείνει την ένταση επικινδυνότητας σε σχέση με την αδραστηριότητα στην οποία αναφερόμαστε σήμερα. Όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο, γιατί, ξαναλέω, χρήζει περαιτέρω ασφάλισης, θα μπορούσαν μεμονωμένα και πάντα τηρώντας το όριο των 50 τόνων, 49,7 και 49,9, να υπάρχουν μεμονωμένοι, διαφορετικοί, εγκαταστάτες, όμοροι μεταξύ τους όμως, που στην πράξη, αν αυξήσουμε μεγέθη μικρά σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες ή επιχειρηματίες, συνολικά η επικινδυνότητα θα πολλαπλασιάζεται. Άρα πρέπει να εξασφαλίσουμε, βλέποντας τον χώρο επιρροής της συγκεκριμένης δραστηριότητας, με ορίζοντας μια ακτίνα επιρροής, μέσα στην οποία δεν θα πρέπει να υπάρχουν κι άλλες παράμετροι ίδιες ή διαφορετικές που επιτείνουν την επικινδυνότητα και χρήζουν περαιτέρω ασφάλειας. Προσπάθησα διαμέσου και αυτής της αναφοράς να τονίσω ότι χρήζει περαιτέρω συμπλήρωσης το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να καλύψουμε με περισσότερες παραμέτρους, άρα και με μεγαλύτερη ασφάλεια, τέτοιες επικινδυνότητες σαν και αυτή την οποία αναφερόμαστε. Γιατί σίγουρα τα επικίνδυνα υλικά με μικρές ποσότητες ή μεγάλες ποσότητες και ανεξάρτητα από το πώς τα μετράει κανείς,
διαφορετικά από την οδηγία Σεβέζο, ευρωπαϊκή οδηγία, συμπληρωματικά από τις κοινέ υπουργικές αποφάσεις περιβαλλοντικής κατάταξης, να λαμβάνεται υπόψη σε μια ευρύτερη ζώνη ποιες είναι οι πρόσθετες ιδιαιτερότητες για να μειώσουμε την επικινδυνότητα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.